Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Νότος. Μεγάλη ένταση προκλήθηκε σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο όταν κάτοικοι της οδού Κονίτσης διαμαρτυρήθηκαν έντονα για την μετονομασία της οδού που διαμένουν σε οδό Φέδωνα Βαρδαβά χωρίς να ερωτηθούν και να πούν τη γνώμη τους. Μάλιστα, όλοι όσοι πήραν τον λόγο από την πλευρά της αντιπολίτευσης τόνισαν ότι τιμούν τη μνήμη του Φέδωνα Βαρδαβά, αλλά η Δημοτική Αρχή έπρεπε να ρωτήσει και τους κατοίκους της οδού Κονίτσης. Υπάρχουν ανθρώποι που είπαν ψέματα, υπάλληλοι. Εδώ δεν ακούσατε τι είπε η κυρία Γεωργία, ότι παραβιαστήκανε τα πάντα. Δεν ακούσατε ότι παραβιάστηκαν τα πάντα, ότι είπαν ψεύδι, ότι ήταν παρόντες και ήταν απόντες. Ανεξάρτητα σε ποια φάση βρίσκεται αυτή η απόφαση, μπορεί να ρωτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο ανάπτυξη της απόφασης. Είμαστε... Δεν μπορεί κύριε Ιγερέ. Είμαστε... Πρέπει να ξαναρχίσει γιατί... Αν έχετε... Γι' αυτό ρώτησα. Αν έχετε τελεσυνδικήσει. Πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία από κάτω. Αλλά δεν μπορεί να υπάρχει υπογραφή σε έγγραφο που δεν λέει την πραγματικότητα το Δημοτικό Συμβούλιο. Τότε δηλαδή συμμετείχαν κάτι και τις περιοχές στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο δεν είναι αληθές. Και θα αφήσετε να γίνει αυτό. Είναι άδικο. Είναι άδικο. Και λυπάμαι που δεν είναι εδώ ο αντιδήματος και δεν λέει τα πόδια με τόσα αξιώματα που του έχετε δώσει, δεν είναι εδώ σήμερα να απαντήσει σε αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά ντρέπεται. Ντρέπεται, γι' αυτό δεν είναι εδώ σήμερα. Αυτό είναι εκτίμησή σας, κυρία Σπανάκη. Το είπα. Δεν είναι εκτίμησή μου. Σε τίποτα δεν έχει να ντρέπεται το αντίδημα από τον πατέρα του. Όχι βέβαια. Δεν είπα αυτό. Γιατί όταν μιλήσω... Θα έπρεπε να είναι εδώ ο δήμαρχός σας. Θα έπρεπε να είναι εδώ ο δήμαρχός σας και όλο αυτό που βιώνουμε σήμερα να έχει τα κότσια να το βιώσει. Αυτή την κατάσταση που έχετε μιλήσει. Χαμός έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο γύρω από την πολύκροτη υπόθεση της μετονομασίας της οδού Κονίτσης στον Πόρο σε οδό Φέδωνα Βαρδαβά. Κάτοικος περιοχής προχώρησε σε καταγγελία σοκ, παρουσιάζοντας μάλιστα ψευδή στοιχεία σε επίσημα έγγραφα του Δήμου Ηρακλείου προς την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, ότι δηλαδή η επίμαχη απόφαση ελήφθη, πράγμα ψευδές όπως υπογράμμισαν κάτοικοι. Και κάνει ένα έγγραφο που μου είπε ότι το έκανε εκείνη, γιατί κανένα άλλο δεν ήθελε να το κάνει, που φέρνει το όνομα Δαβίδ Μανουσάκης και υπογραφεί Μιχελάκης Νίκος. Αλλά αυτό δεν είναι ενός της εξουσίας, τι είναι. Μιλάμε για έναν αντιδήμαρχο εν δράση που θέλει να τιμήσει τους γονείς του και πολύ καλά κάνει ο άνθρωπος. Αλλά ας βρει έναν άλλο τρόπο. Δεν είναι υποχρεωμένοι οι κάτοικοι της Κονίτσης να επειδή θέλει ο αντιδήμαρχος να τιμήσει τους γονείς του, να αλλάξουν όλη τη ζωή, να πληρώσουν τόσα χρήματα, να τους δώσουν. Εφόσον οι δημοκρασίες δεν ήταν καθαρές, θέλουμε δέσμευση και καταργήσεις. Οι μετονομασίες είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια τέτοια καθολική αντίδραση. Σα μιλεί ένα άνθρωπο που τον είχε αντιδήμαρχο. Τι συνεργάτη. Να σα πω κάτι, γιατί για το συγχωρεμένο, τον παγωμένο, δεν του έχουμε δώσει ακόμα δρόμο. Τουλάχιστον όσοι είναι νομικοί από εδώ, όσοι είναι νομικοί, κοιτάξτε, ακούστε κυρία μου, όταν μιλάω εγώ, μιλάω εγώ. Καταλάβατε. Ποιο είναι. Ακούστε. Εμένα με στείλανε εδώ κάποιοι άνθρωποι. Εσάς και σας έστειλε. Ούτως ή άλλως αυτό που μου κάνατε απόψε για το Παγιανάκη ήταν πολύ χειρότερο. Αυτό που μου κάνατε προσωπικά απόψε ήταν πολύ χειρότερο. Ναι. Ναι, όλα αυτό που είναι. Κλείσε το μεγάφωνο. Ας περιμένουμε να τελεσυνδικήσει η ιστορία. Σας παρακαλώ κύριε Παπαγιαννάκη, σας παρακαλώ. Καθόσαστε, σας ακούμε, σας ακούσαμε, δεν σας σταματήσαμε. Και θα κάνω μόνο μία... Αντιδήμαρχος είναι η κυρία, ψήφους έχει πάρει και μιλάει εδώ πέρα. Και έχετε απαξιωθεί κι εσείς οι ίδιοι σαν τέλεια κατάσταση στα 75 μου χρόνια που ασχολούμαι και με τα κοινά. Πρώτη φορά την έχω αντικρίσει. Γι' αυτό δεν μας κλείσει το θέμα, κύριε Παπαγιαννάκη. Θα συστήσω στους πολίτες του Ηρακλείου αύριο μέσω του τύπου μέχρι το Μάιο που θα γίνουν εκλογές να έρχονται να παρακολουθήσουν τις συνεδριάσεις για να αποφωνήσουν και να έχουν μια άμεση αντίληψη περί του τι συμβαίνει μέσα εδώ. Εγώ δεν μπορώ να σας δείρω όταν εσείς με διακόπτετε. Με φόντο αυτές τις πρωτοφανείς καταστάσεις ξέσπασε νέα διαμάχη μεταξύ Πέτρου Νιωτάκη και Γρηγόρη Πασπάτη, με τον πρώτο να κατηγορεί τον δεύτερο ως υπαίτιο της πολιτικής καταστροφής της δυνάμεις πολιτών. Ακούσατε τι είπε η κυρία Γεωργία, ότι παραβιαστήκαν τα πάντα. Δεν ακούσατε ότι παραβιάστηκαν τα πάντα, ότι είπαν ψεύδι, ότι ήταν παρόντες και ήταν απόντες. Αυτά δεν τα λαμβάνετε υπόψη σας. Κύριε Νιωτάκη, έχετε μέσα πολύ χαμηλά. Εσείς κύριε Πασπάτη, δεν έχω να
ας αφήνετε τη δυνατότητα σε όλα τα μέλη της παράταξής σας να ψηφίζετε απόψε ελεύθερα. Με βάση τη συνείδησή τους. Εσείς! Εσείς και αυτοί που κάνατε τα παιχνίδια και διαλύσατε τη δύναμη πολιτών, κύριε Πασπάτη. Εσείς! Ανεξάρτητα με ποια διαδικασία ήρθε εδώ αυτό το θέμα, πρέπει να δείξει το σεβασμό του στους δημότες. Και ο σεβασμός στους δημότες είναι να ξαναξεκινήσει η διαδικασία χωρίς να περιμένουμε καμία απόφαση καθαρογραμμένη από την αποκεντρωμένη. Όταν έρθει η απόφαση το 152 θα το δούμε το πρόβλημα. Κύριε Πρόεδρε, τι είναι αυτά που λέτε. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε. Το βάζουμε σε ψηφοφορία. Εγώ λέω ότι πρέπει να ξαναδούμε την απόφαση για να αναθεωρήσουμε. Γιατί πάσχει και νομικά. Όταν λέει και επικαλούνται ότι ήταν κάτοικοι εδώ, όχι, δεν ήταν κάτοικοι εδώ. Και το έγγραφο μπορεί να ψευδές. Νομικό περίπτωμα είναι. Κάτοικοι της οδού Κονίτσης ενημέρωσαν το Δημοτικό Συμβούλιο ότι πληροφορήθηκαν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όχι από τον Δήμο την μετρονομασία του δρόμου σε Φέδωνα Βαρδαβά, ενώ παράλληλα άφησαν εχμές και για το γεγονός ότι δεν υπήρχε σχεδιάγραμμα για την οδό Κονίτσης όταν ελήφθη επίμαχη απόφαση, ώστε να μην φαίνεται ότι σπάνε οι δρόμοι που συνθέτουν ένα σύμπλεγμα τιμής και μνήμης στο έπος του 40 και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εγώ λέω ότι πρέπει να ξαναδούμε την απόφαση για να αναθεωρήσουμε. Γιατί πάσχει και νομικά. Όταν λέει και επικαλούνται ότι ήταν κάτοικοι εδώ, όχι, δεν ήταν κάτοικοι εδώ. Αφού υπάρχει καθολική αντίδραση, μπορούμε να δώσουμε σε ένα άλλο δρόμο που δεν θα έχει προβλήματα μεγάλα. Δεν είχαμε κάνει ένα ψήφισμα, κύριε Πρόεδρε, να δώσουμε εδώ και στον Καραντινό. Επίσης, καλό θα ήταν και δεν. Αυτοί που λένε έχουν γιούς ενεργεία δημάρχους, κύριε Πρόεδρε, είναι ενεργεία δημάρχους. Άκουσα για όλα ονόματα και για υπονοούμενα. Θεωρώ εγώ και πιστεύω κατά τη δική μου ταπεινή άποψη ότι τελικά δώσατε την οδό Μητσοτάκη μόνο και μόνο γιατί έπρεπε να γίνει το χατήρι του κυρίου Βαρδαβά. Οι δημοτικές εκλογές πλησιάζουν, είναι στις 26 Μαΐου. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των δημοτών, καλούμε τους νυν δημάρχους αλλά και τους υποψήφιους δημάρχους να παραθέσουν τους βασικούς άξονες της προεκλογικής τους εκστρατείας. Σήμερα μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας ο δήμαρχος Χερσονήσου, κύριος Γιάννης Μαστοράκης. Κύριε Μαστοράκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Κύριε Δήμαρχε, είστε από τους προνομιούχους δημοτικούς άρχοντες της Κρήτης. Έχετε ένα Δήμο με ένα από τα μεγαλύτερα και καλύτερα παραλιακά μέτωπα της Κρήτης, αλλά και ένα ημιωρινό όγκο με πολύ γνωστά χωριά. Έχετε και πόρους από την διαμονή των τουριστών που άλλοι Δήμοι δεν διαθέτουν. Τι θα απαντήσετε σε πιθανές αιτιάσεις αντιπολιτευόμενων υποψηφίων δημάρχων που θα ισχυριστούν ότι δεν κάνετε ανάλογη παραγωγή έργων? Όντως, ο Δήμος Χερσονήσου είναι ένας από τους προνομιακούς δήμους της Ελλάδας που στηρίζεται σε μια δυναμική που έχει να κάνει με τον τουρισμό και τις επενδύσεις που έχουν γίνει στην περιοχή διαχρονικά. Έχει αποκτήσει ένα δυνατό branding και είναι ένας δυνατός παίχτης στα πλαίσια του τουριστικού προϊόντος της χώρας και όχι μόνο, θα έλεγα, ολόκληρης της Μεσογείου. Αυτό έχει να βάλει σαν παραμέτρους πολλά πράγματα στο τραπέζι, μεγάλες απαιτήσεις που υπάρχουν, διαχρονικά ελλείμματα που έχουμε σε υποδομές αλλά και σε άλλες πράξεις όπως είναι ο χωροταξικός σχεδιασμός και άλλα συναφή πράγματα που έχουν να κάνουν και με την τουριστική ανάπτυξη αλλά και γέννη με την τάξη που υπάρχει, πρέπει να υπάρχει σε ένα Δήμο. Και έχει επίσης και ένα πλούσιο κομμάτι της ενδοχώρας που στην ουσία αποτελεί το μισό εμβαδό του Δήμου Χερσονήσου και εκτείνεται κατά μήκος του σε όλη την νότια πλευρά του. Όντως, ο Δήμος έχει μια δυναμική, είναι από τους Δήμους που έχει μια καλή οικονομική αυτοτέλεια με χρήματα τα οποία μπορούν να απαντήσουν σε σημαντικά ζητήματα χωρίς όμως να μπορούν να λύσουν τα πάντα στα διαχρονικά ελλείμματα που υπάρχουν σε όλες τις ενότητες, τόσο στο παράκτιο μέτωπο όσο και στην ενδοχώρα. Αυτό που έγινε από εμάς είναι από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε σαν Δημοτική Αρχή να αξιοποιήσουμε όλα όσα υπήρχαν, είτε μελέτες που υπήρχαν από το παρελθόν, είτε έργα που είχαν δρομολογηθεί
και έπρεπε εμείς να τα ολοκληρώσουμε είτε από ίδιους πόρους είτε από χρηματοδοτούμενα, κάτι που κάναμε. Δεν ακυρώσαμε σε καμιά περίπτωση αυτό που βρήκαμε από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές, αλλά το αναδείξαμε, το αξιοποιήσαμε και το φέραμε και σε πέρας και έχουμε δρομολογήσει αρκετά έργα μέσω από αυτές τις δράσεις. Και επίσης ιεραρχήσαμε σύμφωνα με το δικό μας προεκλογικό πρόγραμμα του 2014 τις προτεραιότητες, έτσι ώστε να οριμάσουμε έργα και δράσεις που είχαν να κάνουν με όλες τις δημοτικές ενότητες και στο παράκτιο μέτωπο και στην παραλία, αναλογικά πάντα με τις προτεραιότητες και τις ανάγκες κάθε περιοχής. Όντως υπήρξε μια θητεία η οποία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να θεωρηθεί απόλυτα παραγωγική και από εμάς τους ίδιους, κάνοντας την αυτοκριτική μας, και αυτό έχει να κάνει με συγκεκριμένα πράγματα. Να θυμίσω ότι η πρώτη χρονιά της Δημοτικής Αρχής, δηλαδή όλο το 2015, ήταν μια χρονιά στην οποία περιείχε στην ουσία η εγκατάσταση μιας νέας κυβερνητικής πολιτικής στην Ελλάδα και μιας νέας κυβέρνησης. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε στην ουσία τα ζητήματα δύο εκλογικών αναμετρήσεων και ενός δημοψηφίσματος, με ό,τι σημαίνει αυτό για τη δημόσια διοίκηση, ένα στενό πλαίσιο λειτουργίας, capital controls και πράγματα τα οποία δημιούργησαν στην ουσία ένα ανάχωμα στη δράση όλων των δήμων της χώρας και όχι μόνο στο δικό μας. Το 2016 που θα μπορούσε να ξεκινήσει παραγωγικά και με αυτή τη διαδικασία και με αυτή τη διάθεση και εμείς το ξεκινήσαμε, είχαμε στην ουσία μια αλλαγή του ΦΠΑ στο πρώτο εξάμηνο κιόλας, με αποτέλεσμα να πρέπει να αναθεωρηθούν και να επικυρωποιηθούν κάποιες μελέτες και δράσεις και έργα τα οποία είχαν δρομολογηθεί για να δημοπρατηθούν. Και αυτό που στην ουσία δημιούργησε τα μεγάλα προβλήματα ήταν η νομοθέτηση του 44-12 του νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις και τα δημόσια έργα, που στην ουσία καθήλωσε όλους τους δήμους της χώρας σε ένα χρονικό διάστημα πέραν του έτους, σε μια συνολική απραξία. Ένας νόμος που ήταν αναγκαιότητα να γίνει, που είναι στη σωστή κατεύθυνση και που δίνει τη δυνατότητα με διαφανείς διαδικασίες να γίνονται όλες οι συμβάσεις και τα έργα ανά τη χώρα, αλλά δυστυχώς δεν έτυχε της απαραίτητης οριμότητας από τον νομοθέτη. Έχει ήδη τροποποιηθεί μέχρι τη στιγμή που μιλάμε σήμερα τουλάχιστον 250 φορές. Και επίσης πολλές από τις πράξεις του, για να μπορούν να γίνουν σημαντικά έργα όπως είναι τα έργα της διαχείρισης των απορριμμάτων ή των βιολογικών καθαρισμών, ολοκληρώθηκαν μόλις πριν μερικούς μήνες. Αυτό λοιπόν από μόνο του δημιούργησε μια ανάσχεση και δεν μας έδινε δυνατότητα να δημοπρατήσουμε έγκυρα έργα. Το δεύτερο πράγμα που παρήγαγε αυτός ο νόμος, πέρα από τις αυξημένες γραφειοκρατικές διαδικασίες, παρόλο την καλή του κατεύθυνση, επαναλαμβάνω, είναι ότι στην ουσία δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλα χρονικά περιθώρια για την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών, με αποτέλεσμα ένα έργο που δημοπρατείται να θέλει τουλάχιστον 9 με 12 μήνες για να συμβασιοποιηθεί. Αυτό λοιπόν, αν το βάλει κάποιος και το παραμετροποιεί σε μια τουριστική περιοχή που δεν θα πρέπει να εκτελεί, και προσπαθούμε να το τηρούμε αυτό έργα κατά την θερινή περίοδο, μας έφερε σε ένα γεγονός ότι τώρα που είναι αρκετά έργα σε όλο το παράκτιο μέτωπο όρημα για να ξεκινήσουν και έχουν δημοπρατηθεί. Μιλώ για δύο αναπλάσεις στην περιοχή του Λιμένας Χερσονήσου, μία ανάπλαση στην περιοχή των Μαλίων, αντίστοιχο έργο για την περιοχή των Γουβών. Δεν μπορούν να ξεκινήσουν γιατί έρχεται η τουριστική περίοδος και δεν θα πρέπει να μπει στην περιπέτεια των δημοσίων έργων και παρεμβάσεων μέσα στον τουριστικό ιστό η περιοχή. Και αυτά τα έργα θα ξεκινήσουν το Νοέμβριο, από όποια δημοτική αρχή και να είναι, γιατί έχουν πάρει το δρόμο τους και θα ολοκληρωθούν. Είναι όμως κάτι που ο Δημότης δεν το βλέπει δυστυχώς και δεν φαίνεται η αποδοτικότητα της διαχείρισής μας. Αυτό που έχει επίσης, συγγνώμη για να ολοκληρώσω για μισό λεπτό ακόμα, που υπήρξε σαν πρόβλημα ήταν ότι πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία όπως είναι το ΠΕΠ Κρήτης και τα ευρωπαϊκά προγράμματα όπως και το LEADER δεν έχουν ολοκληρώσει τις προσκλήσεις τους ή όσα έχουν ξεκινήσει και έχουν ανοίξει προσκλήσεις από αυτές, πολλά από αυτά δεν έχουν δώσει στην ουσία έργα για τα οποία μπορούμε να εκτελούμε.
με εξαίρεση το σχολείο στο Κοκκίνι, το Χάνι, το οποίο είναι ένα σημαντικό έργο για την περιοχή και που είναι ήδη σε εξέλιξη. Αλλά από το Λίντερ, ακόμα για παράδειγμα, δεν έχουμε αποτελέσματα για να μπορούμε τα έργα που έχουμε υποβάλει να τα ξεκινήσουμε. Άρα, κύριε Μαστοράκη, ποιες θα είναι οι προτεραιότητές σας αν επανεκλεγείτε για δεύτερη φορά? Οι προτεραιότητες μας σε αυτή τη δεύτερη δημοτική περίοδο που ζητούμε την ψήφο του πληθυσμού, των κατοίκων της Χερσονήσου και των δημοτών, έχει σαν προτεραιότητες να ολοκληρώσει τα έργα τα οποία ήδη είναι δρομολογημένα, να ολοκληρώσει την ορίμανση μελετών που έχουν ξεκινήσει και που έχουν ιεραρχηθεί μέσα από το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου σε όλες τις δημοτικές ενότητες και στο παράκτιο μέτωπο και στην παραλία. Και αυτό που είναι, θεωρώ, το σημαντικό στοίχημα είναι να μπορέσει να δώσει λύσεις σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με σημαντικά πράγματα όπως είναι το χωροταξικό, η οριοθέτηση των ρεμάτων και η πρόοδο των πολεοδομικών σχεδίων της περιοχής που δυστυχώς δεν είναι σε βαθμό τέτοιο όριμα για να περιμένουμε κάποια αποτελέσματα άμεσα. Ο χωροταξικός σχεδιασμός που ήταν και βασική δική μας ιεράρχηση και προτεραιότητα, αν και δημοπρατήθηκε στην ουσία η μελέτη για τον χωροταξικό του Δήμου Χερσονήσου, έρχεται ο νομοθέτης στα τέλη του 2015 και μέσα σε μια διαγωνιστική διαδικασία που ήταν σε εξέλιξη, μια μελέτη των 600.000 ευρώ, να αλλάζει στην ουσία τον εθνικό σχεδιασμό από χωρικά σχέδια, χωροταξικά σχέδια, να πηγαίνει σε τοπικά χωρικά σχέδια, στην ουσία να αλλάζει κάπως το πλαίσιο και να διακόπτει όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες. Είχαμε λοιπόν κάτι δρομολογημένο σε διαδικασία διαγωνισμού που είχε ολοκληρωθεί κιόλας η πρώτη του φάση και ακυρώθηκε δυστυχώς από μια λανθασμένη για μας κυβερνητική απόφαση. Θα μπορούσαν τα σχέδια αυτά που είχαν ξεκινήσει να παίρνουν το δρόμο τους και να, στην ουσία να συνταχθούν με το νέο πλαίσιο στο μέλλον, σε δεύτερο χρόνο. Κάτι που δυστυχώς δεν έγινε. Ο πολεοδομικός σχεδιασμός έχει πολλά ζητήματα. Έχουμε λίματα στο σύνολο της περιοχής στην οριοθέτηση των ρεμάτων, που αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών και εκεί θα πρέπει να υπάρξει μια δυνατή επανεκκίνηση, μιας και η περιοχή πλέον δεν μπορεί να περιμένει. Τα σχέδια πόλης ξεκίνησαν στα μέσα της δεκαετίας του 80, ήδη είναι 30 χρόνια που σχολάζουν. Πολλά από αυτά δεν είναι εφαρμόσιμα πλέον από τις πολεοδομικές αρχές και θεωρώ ότι αυτή είναι η βασική προτεραιότητα της επόμενης θητείας. Μάλιστα. Όλοι μιλάνε για χειμερινό τουρισμό στην Κρήτη. Η περιοχή σας ίσως είναι η πιο κατάλληλη να τον φιλοξενήσει. Γιατί έχουν αποτύχει οι προσπάθειες και τι θα μπορούσε να γίνει? Όντως, ο χειμερινός τουρισμός και η παράταση της τουριστικής περίοδου στα άκρα, στις αρχές και στο τέλος της, που είναι ζητούμενο, μιας και όλα είναι σε εξέλιξη, οι υποδομές υπάρχουν, είναι ανοιχτές, η πόλη λειτουργεί, οι εργαζόμενοι απασχολούνται, αλλά δυστυχώς οι πληρότητες στην αρχή και τέλος σεζόν είναι μικρές. Εμείς, σαν Δημοτική Αρχή, αυτό που βάλαμε σαν πρώτο στόχο ήταν να δημιουργήσουμε αυτές τις προϋποθέσεις μαζί με την τοπική επιχειρηματικότητα, μικρούς και μεγάλους ξενοδόχους, για να δούμε πώς θα μπούμε στη διαδικασία καταρχήν της επιμήκυσης της τουριστικής σεζόν και σε δεύτερο χρόνο να δούμε πώς επιτυχάνουμε το ζητούμενο των 12 μηνών. Υπήρξαν πρωτοποριακές δράσεις για το Δήμο Χερσονήσου με την υιοθέτηση συστήματος διαχείρισης προορισμού σε συνεργασία με όλους τους επαγγελματίες των τουριστικών κλάδων και τη Δημοτική Αρχή. Είμαστε παρόντες σε όλα τα τουριστικά γεγονότα προβολής, όπως είναι οι εκθέσεις του εξωτερικού και κάναμε πάρα πολλές δράσεις φέρνοντας στον τόπο μας είτε ξένους δημοσιογράφους, είτε bloggers, είτε μέσα τα οποία μπορούν να προβάλλουν επιπλέον από τις δράσεις που γίνονται από τον ΕΟΤ, από την περιφέρεια, είτε από τους ίδιους τους επιχειρηματίες στον τόπο. Και από αυτά τα πράγματα ήδη έχουμε δει καρπούς. Οι αγορές που παλιότερα ήταν σε μικρότερη κλίμακα για την περιοχή μας, έχουν ενδυναμωθεί, όπως είναι η πολωνική αγορά. Πετύχαμε σε συνεργασία με ντόπιους επιχειρηματίες και ξένους πράκτορες τουριστικούς, στην ουσία το φέτος και του χρόνου, να έχουμε περίπου 35.000 πελάτες τον Απρίλιο από την Αυστρία, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για το ξεκίνημα της τουριστικής περίοδου και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκινά την επόμενη εβδομάδα. Και επίσης,
αυτό που κάνουμε είναι να συνεχίζουμε να επιμένουμε στα ποιοτικά στάνταρτς που πρέπει να έχουν οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους επιχειρηματίες του τουρισμού, είτε είναι ξενοδόχοι είτε είναι υπόλοιποι κλάδοι, έτσι ώστε να ενδυναμώνεται το τουριστικό προϊόν. Ήδη υπάρχουν δείγματα γραφής, τα ξενοδοχεία ξεκινάνε σε ένα μεγάλο ποσοστό να ανοίγουν κατά τα τέλη, μέσα τέλη Μαρτίου και το πολύ αρχές Απριλίου. Έχουμε πολλές τουριστικές μονάδες πλέον που κλείνουν αργά το Νοέμβριο, που αυτό δείχνει ότι υπάρχει και το ενδιαφέρον. Υπάρχουν ξενοδοχεία που έχουν προσαρμόσει τις υποδομές τους και προσφέρουν υπηρεσίες που γίνονται ελκυστικότερα κατά αυτές τις περιόδους, και θεωρώ ότι εφόσον και η τοπική επιχειρηματικότητα το στηρίξει, σιγά σιγά τα βήματα θα είναι μεγαλύτερα αμφίδρομα και από εμάς αλλά και από τους ξενοδόχους, και με το να ολοκληρωθούν και άλλες υποδομές, για παράδειγμα στο μέλλον όπως θα είναι το αεροδρόμιο του Καστελίου, θα ανοίξουν οι δρόμοι και για τουρισμό των 12 μηνών ή για τη δική μας περιοχή των 10 μηνών, διευρύνοντας τα άκρα στην αρχή και τέλος της περίοδου. Κύριε Δήμαρχε, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είμαι σίγουρη ότι θα επαναλάβουμε τη συνάντηση σε ένα επόμενο Δελτίο Ειδήσεων. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ένταση επικράτησε για ακόμη μία φορά στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου από τις αντιδράσεις κατοίκων Αλικαρνασσού και Λεωφόρου Δημοκρατίας για την λειτουργία λαϊκών αγορών. Έλα! Κύριε Πρόεδρε, άκουσες! Όλα τα δικαστήρια του Ηρακλείου και τα κυκλώματα της Βολοδομίας. Ορίστε, κύριε, το δικό παγκόσμιο Βολοδομιλέα έχει δύο συμβόλαια στο ίδιο επίπεδο. Δημότης ξεσπά στον Δήμαρχο Ηρακλείου Βασίλη Λαμπρινό για προσωπική του υπόθεση, η οποία αφορά κάποια διαφορά με τα σύνορα του οικοπαίδου του, εξαπολύοντας παράλληλα βολές εναντίον της πολεοδομίας Ηρακλείου. Δεν θα γίνει με αυτό, να πάρει να δώσει το φάκελο τα καγγελέα. Δεν θα πλήσουν εμένα άλλο το σπίτι. Το καταλάβατε. Δεν το καταλάβατε. Δηλαδή δεν πιστεύετε. Το κλίμα μυρίζει μπαρούτι, με τον Γιάννη Κουράκη και άλλους δημοτικούς συμβούλους να προσπαθούν να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Κύριε Πρόεδρε, θύελλα αντιδράσεων και για τη μετακίνηση της λαϊκής αγοράς της Νέας Αλικαρνασσού. Δεν μπορέσαν να την πάνε στο φάρο γιατί αρνηθήκανε κάποιοι. Τους πολίτες που αρνούνται για την ερωτά του δεν τους παίρνουν υπόψη μας. Άμα δεν μπορεί ο κύριος Πεντακός να αναλάβει κάποιος άλλος. Μπορεί ο κύριος Πεντακός να έχει πολλά στο κεφάλι του και να δώσει πολλές αντιδημαρχίες και του κύριου Πεντακόπου και στον κύριο Βαρναβά. Και βλέπει ότι ο κύριος και ο άλλος. Η γνωμοδότηση της ΕΛΑ δεν είναι απλή γνωμοδότηση. Είναι σύμφωνη γνώμη, κύριε. Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό. Δεν είναι έτσι, κύριε Πονταγέ. Η Επιτροπή... Δεν είναι έτσι. Η Επιτροπή, η ΝΕΛΑ, πήρε μία απόφαση. Ο Δήμος Ηρακλείου είναι υποχρεωμένος και μπορεί να την επαναφέρει για επανεξέταση. Δεν πέρασε για το φάρο. Δεν πέρασε. Δεν ερωτήθηκε για το φάρο. Όχι, δεν πέρασε. Αν οι έμποροι δεν θέλουν να πάνε στο φάρο, να πάνε να το στήσουν τον μπάγκο στο σπίτι τους μπροστά. Δεν μπορούν αλλού. Εντάξει. Εδώ πέρα ακούστηκαν προηγουμένως από κάποιους συνάδελφους να πάνε στο χωριό τους. Μας τάξαμε τη μέρα μας στον καθρέφτη πρώτα. Φέρετε την εναλλακτική πρόταση. Αυτό έχω να πω. 14 χρόνια την είχαν οι ΜΕΝ, 3 χρόνια οι άλλοι με υπόσχεση 18 μήνων, και οι ΜΕΝ έχουν δίκιο και οι ΔΕ έχουν δίκιο. Δεν μπορούμε να τους βάλουμε να τσακώνονται. Εμείς πρέπει να δώσουμε τη λύση. Η Δημοτική Αρχή πρέπει να δώσει τη λύση. Μπαίνει σε ψηφορία το θέμα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Αν δεν μιλήσουμε για την εξωτερική. Γιατί είναι ντροπή μετά από 13 χρόνια να βάζουμε την Ηρωδότου σε εναλλακτική. Και απορώ με τον κύριο Πεντακόπα σε έφερε τέτοια εισήγηση. Δεν τρέπεται τους ανθρώπους που έχει δίπλα του. Η εισήγηση που φέρνετε σήμερα εδώ για να ψηφίσουμε εμείς είναι: παίρνουμε τη λαϊκή από αυτούς τους ανθρώπους και την πάμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί, τους συμπαθούμε λιγότερο ή τους συμπαθούμε περισσότερο? Όλοι το ίδιο πρόβλημα έχουνε. Και εν πάση περιπτώσει φέρτε τη λαϊκή έξω από το σπίτι μου. Πηγαίνετε έτσι έξω από το σπίτι σας. Πηγαίνετε έτσι έξω από το δικό σας το σπίτι. Να δείτε πώς είναι. Η πρότασή μου είναι να αναβληθεί η σημερινή συζήτηση του θέματος για το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Και να σταματήσω. Και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
δήμαρχος. Κάτοικοι της Ηροδότου αντέδρασαν στην προωθούμενη απόφαση του Δήμου για προσωρινή λειτουργία της λαϊκής ξανά στον επίμαχο δρόμο που λειτουργούσε για 13 χρόνια. Όχι στα ευκολόγια, όχι στις προσωρινότητες. Παρακαλούμε πολύ να δείτε αυτή την διαδικασία σοβαρά, να μην ψηφίσετε σήμερα αυτή την τιμωρία για μας τους κατοίκους. Ουσιαστικά καταψηφίζεται επί της αρχής. Δεν υπάρχει ζήτημα για την Ηροδότου. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Το τελειώνουμε απόψε. Συζητάμε λοιπόν για το επόμενο βήμα. Πώς διασφαλίζουμε το φάρο. Δεν θα ανεχτούμε άλλο τη λαϊκή στην περιοχή μας, διαμήνυσαν την ίδια ώρα κάτοικοι από την Δημοκρατία. Θέλετε να τσακωθούν δύο δρόμοι ή κάποιοι έμποροι εναλλάξουν να πηγαίνουν στο φάρο. Δεν χωράνε όλοι, τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Σπάμε και αυγά, κύριε Πατακέ, σε όλα τα επίπεδα για να κάνουμε μελέτη για να φάμε. Αν σας αρέσει η ομελέτη. Και το ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, προς τον Δήμαρχο είναι πώς μπορεί να δείχνουμε τέτοια ανασταλτικότητα στο να πάρουμε αποφάσεις και να τις υλοποιήσουμε. Επικράτησε μπάχαλο ενώ υπήρξαν φωνές περί προσωρινής μεταφοράς της λαϊκής αγοράς στον Φάρο παρά την μη γνωμοδότηση της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας. Η οδός Ηροδότου θα μείνει στην ιστορία. Όχι για το ιστορικό της όνομα μόνο. Γιατί θα είναι ο τελευταίος δρόμος στη Νέα Λικαρνασό που θα φιλοξενήσει έστω και για 6 μήνες λαϊκή αγορά. Πρόεδρε, το λόγο σας παρακαλώ. Θέλω το λόγο, πρόεδρε. Τελικά πέρασε η πρόταση του Δημάρχου να διερευνηθεί η αναστολή της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς για 2 εβδομάδες στην Λικαρνασό με κατάθεση σχετικού αιτήματος στην Επιτροπή Λαϊκών Αγορών για την εναλλακτική λύση του Φάρου. Η πρόταση περί αναστολής τελεί υπό την αίρεση ότι θα εγκριθεί από την Περιφέρεια. Αν δεν εγκριθεί, δεν αναστέλλεται. Οι δρόμοι της Κρήτης είναι γνωστό ότι έχουν πολλά προβλήματα για μια ασφαλή οδήγηση. Όμως, παράλληλα σε κάθε δυστύχημα που συμβαίνει, συνήθως υπησέρχεται και ο ανθρώπινος παράγοντας, δηλαδή η ευθύνη του οδηγού. Για την οδική ασφάλεια, λοιπόν, καλέσαμε σήμερα τον πλέον κατάλληλο άνθρωπο, τον υποδιοικητή του Τμήματος Τροχέας Ηρακλείου, κύριο Στέλιο Καρακούδη. Κύριε Καρακούδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Κύριε Καρακούδη, κάθε μέρα ακούμε και διαβάζουμε για τροχαία δυστυχήματα με θύματα, σοβαρούς τραυματισμούς και υλικές ζημιές. Θα μπορούσαν αυτά τα συμβάντα να μειωθούν και να περιοριστούν? Όπως το λέτε και εσείς, συνεχώς καθημερινά έχουμε πολλά τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, είτε αυτά είναι σε υλικές ζημίες οχημάτων είτε σε τραυματισμούς ανθρώπων. Αυτό που θα πρέπει να πούμε και να σημειώσουμε είναι ότι τα τελευταία έτη από το 2000 έως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το 2019, υπάρχει μια σημαντική μείωση στον αριθμό των ατόμων που έχουν χάσει τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα, της τάξης του 40%. Στο τέλος κάθε χρονιάς καταγράφεται ένας αριθμός συμπολιτών μας, καταγράφονται κάποια στατιστικά στοιχεία και κάποια δεδομένα, ένας αριθμός συμπολιτών μας που χάνουν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα, ένας άλλος αριθμός συμπολιτών μας που τραυματίζονται άλλοι λιγότεροι, άλλοι σοβαρότερα. Στο τέλος λοιπόν της χρονιάς, η προϊστάμενη υπηρεσία από εμάς συγκεντρώνει όλα αυτά τα στατιστικά στοιχεία, τα δεδομένα αυτά, τα συγκρίνει με τα προηγούμενα έτη. Και εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχει μείωση στον αριθμό των ατόμων αυτών που χάνουν τη ζωή τους και τραυματίζονται στη συγκεκριμένη περιοχή της αρμοδιότητας την οποία αστυνομεύουμε, τότε και σε αυτή την περίπτωση μόνο θεωρείται ότι έχουμε κάνει καλά τη δουλειά μας, ότι είμαστε αποτελεσματικοί στη δουλειά μας. Αυτός είναι ο στόχος και η κύρια αποστολή ενός τμήματος τροχέας μιας περιοχής, να μειώνει χρόνο με τα χρόνο τους αριθμούς εκείνους που έχουν να κάνουν με τους τραυματισμούς, από τους θανάσιμους μέχρι και ένα απλό τραυματισμό. Και μόνο έτσι θα είμαστε κι εμείς αποτελεσματικοί και σωστοί στη δουλειά μας. Θα θεωρηθεί ότι έχουμε κάνει σωστά τη δουλειά μας. Αυτός είναι ο κύριος άξονας και πάνω σε αυτόν τον άξονα εδράζουν όλες οι υπόλοιπες ενέργειες, δράσεις που πραγματοποιούμε και σχεδιάζουμε από το Τμήμα Τροχέας Ηρακλείου, οι οποίες έχουν να κάνουν πάνω στο πεδίο της πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων με συνεχείς ενημερώσεις, αλλά και στο πεδίο της καταστολής με τους συνεχούς καθημερινά τροχονομικούς ελέγχους που διενεργούμε σε όλη την περιοχή, στην περιφέρειά μας. Κάποιες από τις αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων είναι η υπερβολική ταχύτητα, η απόσταση ασφαλείας, η ζώνη ασφαλείας, η κατανάλωση αλκοόλ και η οδήγηση με το κινητό στο αυτί. Ποια είναι η κυριότερη αιτία που συναντάτε κάθε μέρα? Εδώ θα πρέπει να πούμε από όλες αυτές τις παραβάσεις που προαναφέρατε ότι χωρίζονται σε 2 κατηγορίες. Παραβάσεις εκείνες τις οποίες συναντάμε καθημερινά
και έχουν να κάνουν με τη χρήση της ζώνης ασφαλείας, τη χρήση του κράνους, τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι οποίες στις παραβάσεις αυτές, εάν κάποιος λάβει τα απαραίτητα μέτρα και χρησιμοποιήσει τη ζώνη, χρησιμοποιήσει το κράνος, δεν μιλάει στο κινητό τηλέφωνο, εάν γίνει ο τραυματισμός θα είναι ελαφρύς. Αν γίνει ένα τροχαίο ατύχημα και τραυματιστεί, μάλλον να το πω καλύτερα, ο επιβάτης του οχήματος, σίγουρα ο τραυματισμός θα είναι ελαφρότερος. Για αυτές τις περιπτώσεις, όπως είναι η χρήση ζώνης, η χρήση κράνους, η μη χρήση ζώνης δηλαδή, η μη χρήση κράνους, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, αν κάποιος σταθμεύσει σε μια θέση αμαία ή σε ράμπα διάβαση πεζών, ο νέος νόμος, ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας που εφαρμόστηκε από 31 Τρίτου 2018 και μεταγενέστερα, προβλέπει πλέον 0 ευρώ διοικητικό πρόστιμο. Εδώ έρχεται λοιπόν η πολιτεία να μας δείξει και να μας πει ότι δεν την ενδιαφέρει να λάβει κάποια χρήματα από τέτοιου είδους παραβάσεις. Ο σκοπός είναι να αποτρέψει τον ένας ενδεχομένως σοβαρό τραυματισμό ενός ατόμου. Προβλέπεται για αυτές τις περιπτώσεις αφαίρεση του διπλώματος της πινακίδας του οχήματος και της άδειας κυκλοφορίας για ένα χρονικό διάστημα 60 ημερών. Και για αυτές τις παραβάσεις θα πρέπει να αναφέρουμε για να γνωρίζουν και οι τηλεθεατές τι συμβαίνει στην περίπτωση της υποτροπής, διότι ο νομοθέτης είναι αμήλικτος σε περίπτωση υποτροπής. Και το λέω αυτό διότι εάν κάποιος καταληφθεί να διαπράττει τέτοιες παραβάσεις μέσα σε ένα εξάμηνο δύο φορές, τότε θα διπλασιαστεί το χρονικό διάστημα της αφαίρεσης των στοιχείων που προαναφέραμε, δηλαδή δίπλωμα πινακίδας και άδεια κυκλοφορίας, για 4 μήνες πλέον. Και μετά ο παραβάτης θα αναγκαστεί να πάει ξανά στο μηχανολογικό, να ξαναδώσει εξετάσεις και οδήγηση και σήματα για να επαναποκτήσει ξανά το δίπλωμά του πίσω. Η δεύτερη κατηγορία των παραβάσεων, που είναι και πιο επικίνδυνες, κατατάσσονται στην κατηγορία υψηλής επικινδυνότητας και έχουν να κάνουν με τις περιπτώσεις εκείνες και τις παραβάσεις που αφορούν την οδήγηση υπό την επίδροση υιοπνεύματος. Εάν κάποιος παραβιάσει τον ερυθρό σηματοδότη, το κόκκινο δηλαδή, εάν κάποιος παραβιάσει το stop, επικίνδυνους ελιγμούς κτλ. Σε αυτές τις περιπτώσεις των παραβάσεων προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα και μάλιστα αυστηρά και ο παραβάτης θα κληθεί να καταβάλει ολόκληρο το πρόστιμο που θα το επιβληθεί. Και εδώ θα πρέπει να υφιστήσουμε την προσοχή ιδιαίτερα στους τηλεθεατές στο εξής γεγονός, στην υποτροπή και πάλι, διότι για αυτές τις παραβάσεις, εάν κάποιος συμπολίτης μας καταληφθεί σε ένα χρονικό διάστημα 5 ετών να διαπράξει 3 φορές μια τέτοια παράβαση, τότε δυστυχώς θα χάσει το δίπλωμά του διαπαντός, διαβίου. Σε όλο το υπόλοιπο της ζωής του δηλαδή δεν θα έχει τη δυνατότητα να έχει ξανά δίπλωμα για να μπορεί να οδηγήσει. Κύριε Καρακούδη, πέρα από τις αυστηρές ποινές που προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, που μάλλον δεν είναι αποτρεπτικές για την πρόκληση δυστυχημάτων, η σωστή και επαναλαμβανόμενη ενημέρωση και τα μαθήματα στα σχολεία θεωρείται ότι θα βοηθούσαν? Καταρχήν, άποψή μας είναι ότι μια καλά οργανωμένη πολιτεία θα πρέπει πρώτα να ενημερώσει τους πολίτες της, ειδικότερα από τη μικρή ηλικία, μέσω των ενημερώσεων, μέσω των δράσεων, να προβληματίσει τα νέα παιδιά, να τα πείσει για τους βασικούς κανόνες που πρέπει να τηρήσουν ως επιβάτες σε κάποιο όχημα και μετά σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν θα κληθούν να δώσουν εξετάσεις για να πάρουν το δίπλωμα και όταν θα οδηγήσουν, τότε να έρθουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί για να επιβάλλει κιόλας, να τους επιβάλλουν να τηρήσουν αυτούς τους κανόνες ασφαλείας. Σε μια τέτοια περίπτωση, εκτιμούμε όταν θα γίνει αυτό και θα γίνει οργανωμένα, δεν θα χρειαστεί πλέον να έρθει ο ελεκτικός μηχανισμός, αυτός που είναι η αστυνομία, να επιβάλλει στους πολίτες να λάβουν εκείνα τα απαραίτητα μέτρα, γιατί ήδη οι συμπολίτες μας θα έχουν κατανοήσει και θα έχουν καταλάβει ποιοι είναι εκείνοι οι λόγοι οι οποίοι θα πρέπει είναι απαραίτητοι μάλλον και υποχρεωτικοί για να τηρήσουν αυτά τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας. Στο πεδίο αυτό της πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων, θα πρέπει να πούμε ότι η υπηρεσία μας στο Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου τα 2 τελευταία χρόνια κάνει μια οργανωμένη δουλειά ενημέρωσης, μια εκστρατεία ενημέρωσης. Πηγαίνουμε σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, προκειμένου να ενημερώσουμε τους μαθητές, να τους προβληματίσουμε και να τους βάλουμε στη θέση τους ίδιους, σαν να είναι ένα θύμα ενός τροχαίου δυστυχήματος. Αυτή είναι η δράση και αυτή είναι η ενημέρωση. Και ο απότερος σκοπός μας είναι αυτό που προαναφέραμε προηγουμένως, να γνωρίζει πλέον σε μεγαλύτερη ηλικία ο ίδιος ο συμπολίτης μας, γιατί πρέπει να τηρεί αυτούς τους κανόνες αυτοπροστασίας καθώς επιβαίνει σε κάποιο όχημα. Αν μπορείτε εν συντομία να μας απαντήσετε σε μία ακόμη ερώτηση, στα δυστυχήματα που συμβαίνουν καθημερινά παίζει ρόλο η κατάσταση των οχημάτων? Σαφέστατα παίζει ρόλο η κατάσταση των οχημάτων, ειδικά τα τελευταία χρόνια
Η κατάσταση στα οχήματα από άποψη κατασκευής είναι πάρα πολύ καλή, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και αυτό βοηθάει σε έναν ενδεχόμενο τραυματισμό, για να, αν εμπλακεί ένας συμπολίτης μας σε ένα τροχαίο ατύχημα, ο τραυματισμός να είναι ο μικρότερος δυνατός. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση, ειδικά και τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης, αυτό που παρατηρείται είναι η μη σωστή συντήρηση των οχημάτων, γεγονός που επιφέρει κάποια τροχαία ατυχήματα, δηλαδή όταν καθυστερούμε να αλλάξουμε τα ελαστικά μας και τα ελαστικά διανύσουν μία απόσταση πέραν της προβλεπόμενης. Σε τέτοιες περιπτώσεις έχουμε πολλά τέτοια τροχαία ατυχήματα, που η αιτία είναι η μη σωστή συντήρηση των οχημάτων. Σας ευχαριστούμε για τις οδηγίες που δώσατε σε εμάς και στους τηλεθεατές μας. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε ο 35χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε τον πατέρα του. Ο άντρας επέστρεψε σπίτι του, αφού η ποινή που του επιβλήθηκε είναι 12 χρόνια με αναστολή. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε 35χρονος άντρας, ο οποίος κατηγορείται για τον θάνατο του πατέρα του τα προπερασμένα Χριστούγεννα στην φορτέτσα του Ηρακλείου που συγκλώνησε την Κρήτη. Κεραμίδα, στα καλά του καθημένου, τώρα να γίνει τέτοιο πράγμα στη φορτέτσα. Δεν το περιμέναμε, όχι, ήταν αναπάντεχο άσχημα αυτό το πράγμα. Είσαστε ιδιοκτήτης της καφετέριας? Ναι. Όταν κλείσατε, είχε γίνει το περιστατικό? Όταν έκλεισα και έφυγα, είδα την αντάσταση που υπήρχε, είδα το ασθενοφόρο, είδα την ασφάλεια, είδα τα αυτοκίνητα όλα. Ήταν στη γραμμή, κάτι πήγε στο μυαλό μου. Πού να ξέρω τώρα ότι έχει γίνει αυτό το περιστατικό. Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι οι σχέσεις του με τον πατέρα του τα τελευταία χρόνια, όταν και απεξαρτήθηκε από την ηρωίνη, ήταν καλές. Όσο ήμουν εξαρτημένος, είχα ψυχρανθεί με όλη την οικογένειά μου. Όπως συμβαίνει συνήθως στις οικογένειες που τα παιδιά είναι εξαρτημένα. Δεν ήμουν ο γιος που θα ήθελαν. Ωστόσο, τα τελευταία 8 χρόνια οι σχέσεις μας ήταν καλές. Όπως υποστήριξε, τα τελευταία χρόνια έμενε στο σπίτι του πατέρα του, προκειμένου να είναι κοντά στη γιαγιά του και να τη βοηθά. Αναφερόμενος σε αυτά που έγιναν τη μοιραία νύχτα, ο κατηγορούμενος δεν μπόρεσε να φωτίσει τις τραγικές στιγμές, καθώς όπως ισχυρίστηκε, εξαιτίας μεγάλης ποσότητας αλκοόλ που τόσο ο ίδιος όσο και το θύμα είχαν καταναλώσει κατά τη διάρκεια της βραδιάς, είχε κενά μνήμης. Δεν θυμάμαι τίποτα. Θυμάμαι μόνο να προσπαθεί να με χτυπήσει και εγώ να τον αποθώ. Τίποτα άλλο δεν θυμάμαι. Νωρίτερα, με δάκρυα στα μάτια, η αδελφή του θύματος και η θεία του κατηγορούμενου, που ήταν η πρώτη που αντίκρισε την κόρη του νεκρού, ισχυρίστηκε στο δικαστήριο ότι η πράξη ανθρωποκτονίας δεν μπορεί να ήταν προμελετημένη. Ο ανιψιός μου δεν είχε επίγνωση. Είμαι απόλυτα σίγουρη γι' αυτό. Ήταν κακιά στιγμή. Όπως μάλιστα τόνισε η θεία του κατηγορούμενου, σύσσωμη οικογένεια στηρίζει τον 35χρονο. Για το θέμα ερωτήθηκε και ο κατηγορούμενος. Όταν η πρόεδρος τον ρώτησε γιατί είχε στο πλευρό του σύσσωμη την οικογένεια, ο 35χρονος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πιστεύουν ότι είμαι καλό παιδί. Μα είμαι καλό παιδί». Τραγική φιγούρα η γιαγιά του κατηγορούμενου. Υποβασταζόμενη και βαθιά συγκινημένη, μπήκε στην αίθουσα, στάθηκε δίπλα στον γονό της και με δάκρυα στα μάτια αναφέρθηκε σε αυτόν. «Είναι ευαίσθητο παιδί. Δεν θα έκανε κάτι τέτοιο. Για μένα ήταν και παιδί και εγγόνι. Η γιαγιά θα αντέξει, αγόρι μου». Στον κατηγορούμενο ασκήθηκε ποινή κάθειρξης 12 ετών. Ωστόσο, με δεδομένο ότι η έφεση που άσκησε έχει αναστέλουσα μορφή, ο άντρας επέστρεψε στο σπίτι του. Σαν αποτέλεσμα, σαν ποινή, σαν ύψος ποινής, δεν μπορούμε να πούμε ότι μας ευχαριστεί, όπως ούτε και η προσέγγιση στο θέμα. Δηλαδή, το 2009 νομίζω ότι δεν αξίζει τον κατηγορούμενο το συγκεκριμένο. Δηλαδή, η εκπροθέσεως ανθρωποκτονία. Παρότι ο μέχρι πρότινος Δημοτικός Σύμβουλος της Δύναμης Πολιτών Βασίλης Χερέτης έχει αποστείλει την επιστολή ανεξαρτητοποίησής του στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου από τις 12 Μαρτίου, ο Γρηγόρης Πασπάτης δεν ανάγνωσε την επιστολή αυτήν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, με τον Βασίλη Χερέτη πλέον να αφήνει αιχμές με τον τρόπο που ιεραρχούνται τα θέματα στο Προεδρείο. Παρά το γεγονός πως ο μέχρι πρότινος Δημοτικός Σύμβουλος Δύναμης Πολιτών Βασίλης Χερέτης είχε αποστείλει από τις 12 Μαρτίου την επιστολή ανεξαρτητοποίησής του στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Γρηγόρης Πασπάτης δεν ανάγνωσε τη συγκεκριμένη επιστολή κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, με τον ανεξάρτητο πλέον Δημοτικό Σύμβουλο να αφήνει αιχμές για τη στάση του Προέδρου. Έχω στείλει επιστολή ανεξαρτητοποίησης από την προηγούμενη εβδομάδα, από τις 12 του μήνα. Το έκανα με απόλυτα θεσμικό τρόπο. Έπρεπε εχθές στην αρχή του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως ήθιστε, να αναγνωστεί από τον Πρόεδρο. Δεν έγινε. Σε δύο παρεμβάσεις μου κατά τη διάρκεια της συζήτησης, στην πρώτη μου παρέμβαση, πριν να μιλήσω, μου φώναξε «Ναι, το ξέρω, θα το κάνω». Στη δεύτερη μου παρέμβαση μου προέβαλε ότι περιμένω να μπούμε στα εντός ημερησίας.
Εντός ημερησίας όμως είχαμε συζητήσει και ένα θέμα που ήταν διαμαρτυρία. Ο Μανώλης Χερέτης απορεί για ποιον λόγο ο Γρηγόρης Πασπάτης αγνώρισε την επιστολή της ανεξαρτητοποίησής του και αφήνει αιχμές για τον τρόπο που ιεραρχεί το Προεδρείο τα θέματα. Άρα δεν ξέρω αν εξυπηρετεί κάποια σκοπιμότητα, δεν ξέρω με ποιο τρόπο ιεραρχεί τα θέματα του Προεδρείου και τελικά δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έγινε η ανάγνωση. Μέσα από την επιστολή, ο ανεξάρτητος πλέον Δημοτικός Σύμβουλος ασκεί δηρημία κριτική κατά της Δημοτικής Αρχής, της οποίας πλέον δεν αποτελεί μέλος, καθώς, όπως επισημαίνει, η δύναμη πολιτών δεν έχει δώσει λύση σε προβλήματα καθημερινότητας. Η Δημοτική Αρχή εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα έχει απολέσει το βηματισμό της, έχει σταματήσει στην ουσία να δρομολογεί τις εξελίξεις και μόνο να τις ακολουθεί. Δεν έχει δημιουργήσει όραμα ή και σχεδιασμό βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο και σε καμία περίπτωση η καθημερινότητα του Δημότη δεν έχει γίνει καλύτερη. Σχολιάζοντας το σκηνικό αλαλούμ που κυριάρχησε στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Μανώλης Χερέτης δήλωσε ότι η Δημοτική Αρχή απέχει από την κοινωνία. Εχθές είχαμε έναρξη Δημοτικού Συμβουλίου στις 6 ώρα και διακοπή γύρω στις 12, χωρίς να καταφέρουμε να μπούμε στη μερίσια διάταξη. Συζητούσαμε από τις 6 μέχρι τις 12 διαμαρτυρίες πολιτών για θέματα που θα έπρεπε να έχουν βρεθεί οι λύσεις τους πριν να έρθουν και όχι να έρχονται οι άνθρωποι, οι κάτοικοι της κάθε περιοχής για να διαμαρτύρονται. Αυτό δείχνει, όπως είπα και στην τοποθέτησή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι η Δημοτική Αρχή απέχει πάρα πολύ από την κοινωνία και δείχνει να μην την ενδιαφέρει καθόλου η κοινωνία. Περνάμε τώρα στην Ευγενία Σουλιωτάκη, με την οποία θα μιλήσουμε για τα περίεργα που συνέβησαν σήμερα. Ευγενία, καλησπέρα. Καλησπέρα. Η γαλοπούλα που θα δούμε, Κρυστάλλι, φαίνεται να παίρνει πολύ σοβαρά το θέμα της ασφάλειας, ειδικά όταν πρόκειται να περάσει ένα κοπάδι τον δρόμο. Το συγκεκριμένο πτηνό έγινε viral γιατί σταμάτησε την κίνηση σε δρόμο στο New Hampshire στην Αμερική, προκειμένου να περάσει όλο το κοπάδι. Οι οδηγοί περίμεναν υπομονετικά, έχοντας σταματήσει και στα δύο ρεύματα, αφού η γαλοπούλα τροχονόμως στεκόταν στη μέση του δρόμου, προκειμένου να περάσει με ασφάλεια και το τελευταίο μέλος του κοπαδιού. Η εικόνα στις χιονισμένες πλαγιές στο Σότσι της Ρωσίας δεν θυμίζει σε τίποτα τη συνήθεια στα χιονοδρομικά κέντρα και αυτό γιατί οι σκιέρ φορούσαν μαγιό. Συνολικά 870 Ρώσοι συγκεντρώθηκαν εκεί στο πλαίσιο ενός φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο σε μια προσπάθεια να κάνουν νέο ρεκόρ Guinness για το μεγαλύτερο πλήθος σκιέρ με μαγιό. Τελικά δεν τα κατάφεραν εξαιτίας των κακών καιρικών συνθήκων, αλλά πρόσφεραν ένα ασυνήθιστο θέαμα, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι με μαγιό κατέβαιναν τις χιονισμένες πλαγιές μέσα στην παγωνιά με συνοδεία μπάντας. Κρυστάλλι. Μάλιστα, Ευγενία, ευχαριστούμε πολύ.